Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορεί. Η συντριβή του αεροσκάφους έξω από την Καβάλα άφησε πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τη διαδρομή, τα αίτια της συντριβής, αλλά και για την επικινδυνότητα του φορτίου που έφερε. Όπως φαίνεται και από τα αεραστεχνικά βίντεο ντοκουμέντο, το αεροσκάφος κατέπεσε φλεγόμενο. Μια φωτιά σε ένα κινητήρα από τους τέσσερις δεν είναι αιτία να πέσει το αεροπλάνο. Το ότι έπεσε μπορεί να είναι το 80% μηχανικό πρόβλημα, αλλά σίγουρα υπάρχει και ενδεχόμενο να υπάρχει και ανθρώπινο λάθος. Από τη στιγμή που έκανε την πρώτη αναφορά μέχρι την πρόσκρουση του αεροσκάφους περίπου 1,5 λεπτό, δεν υπήρξε άλλη αναφορά. Αυτό αφήνει κάποια ερωτηματικά αν κατά πόσον οι χειριστές είχαν ορατότητα στο κόκπιτ σε συνδυασμό με τη βλάβη, με τους καπνούς και αναθυμιάσεις, ή κατά πόσο είχαν τις αισθήσεις τους. Από τα πρώτα λεπτά δημιουργήθηκε σύγχυση για το εάν είχε υποβάλει σχέδιο πτήσης. Πληροφορίες από την πολιτική αεροπορία υπογράμμιζαν πως δεν είχε υποβληθεί, κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώνουν στρατιωτικές πηγές. Επισημαίνουν μάλιστα πως σε μια τέτοια περίπτωση αυτομάτως θα σηκώνονταν μαχητικά. Όταν πετάει κάποιο αεροσκάφος, υπάρχει στο σχέδιο πτήσεως πλήρης περιγραφή και του φορτίου και των ατόμων που είναι μέσα. Στρατιωτικές πηγές υπογραμμίζουν πως υπήρχε ενημέρωση για την επικινδυνότητα του φορτίου και γι' αυτό είχε προβλεφθεί να μην πετάξει το αεροσκάφος πάνω από μεγάλες πόλεις. Αυτό που ενδεχομένως δεν γνώριζαν οι αρχές είναι τι ακριβώς μετέφερε το Αντόνοφ και γι' αυτό δεν απέκλεισαν εξ αρχής την πρόσβαση στην περιοχή μετά τη συντριβή. Πολλές φορές το φορτίο καταγράφεται με παραπλανητικό τρόπο. Δηλαδή, μιλάμε για γεωργικά εργαλεία ορισμένες φορές, έχει συμβεί στο παρελθόν και μεταφέρονται πυρομαχικά ή μεταφέρονται όπλα. Ειδικοί επισημαίνουν πως η αναστροφή που επιχείρησε το Αντόνοφ νοτιοανατολικά του Αιγαίου Όρους θα μπορούσε να μην είχε γίνει, αυξάνοντας τις πιθανότητες αποτροπής της μοιραίας συντριβής. Γιατί ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Καβάλας, το οποίο ήταν πιο μακριά από ότι ήταν το αεροδρόμιο της Λίμνου, και γιατί δεν πήγε στο αεροδρόμιο της Λίμνου? Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής αεροπορίας, ο ίδιος ο κυβερνήτης του αεροσκάφους υπέβαλε αίτημα προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Ωστόσο, αμέσως μετά χάθηκε η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου. Ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να καθυστέρησε ο κυβερνήτης να επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου όταν διαπίστωσε το πρόβλημα, γεγονός που για κάποιους χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Πρέπει να εξεταστεί ότι ο πιλότος μπορεί να διαπίστωσε βλάβη στο αεροσκάφος, να κινήθηκε προς τη θάλασσα, να απέρριψε το φορτίο, ενδεχόμενο λέω, δεν έχουμε κανένα στοιχείο τώρα, και στη συνέχεια να έδωσε σήμα στο πύργο ελέγχου. Να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της συγκεκριμένης πτήσης και του φορτίου που μετέφερε το μοιραίο Αντόνοφ, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είδους φορτίο μετέφερε το αεροσκάφος? Είχε ενημερωθεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το είδος του φορτίου και για την πτήση στον ελληνικό εναέριο χώρο? Ποια είναι η πραγματική προέλευση και ποιος ο πραγματικός τελικός προορισμός του φορτίου? Θα περιοριστεί η ελληνική κυβέρνηση στις δηλώσεις του Σερβικού Υπουργείου Άμυνας για απλή συνεργασία δύο ιδιωτικών εταίρων ή θα ερευνήσει σε βάθος το ζήτημα? Απαντήσεις ζητούν ακόμη η ελληνική λύση και το ΜέΡΑ25.